Κεφάλαιο 5. Η πολύ μέρημνα απομακρύνει από τον Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέρημνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σκιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς και τα λοιπά. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου. Μετά να πας στο στρατό. Μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε τον δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. «Γέροντα, κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και η αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα έναν διακονητή, τον γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στενοχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στενοχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί τον Χριστό? Μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείτε όταν λέτε «πόδια χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μη δίνετε»? Εννοώ να μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου τον Θεό. Να μην φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από τον Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο τον δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας τα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε. Χέρια, μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα και άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην την σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω καρδιά σε έναν καρκινοπαθή, σε έναν πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλον. Τον πόνο τον δικό μου δεν τον καταλαβαίνω.
Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς νου και καρδιά. Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκόνη. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό. Αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, τι εννοούμε ακριβώς? Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς τον Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς, δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι πώς να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το έργο χειρό που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτήν τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη? Φοβερό! Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ, αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο θεϊκό. Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά του εργοχειρό του. Φέρει πίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή. Προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλο στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και τον Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πως ευλογεί και πόσα αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πώς είναι δυνατόν να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νους σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και
και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από τον Θεό να σε φωτίζει, να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια, να κάνεις κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά γέροντα, στην μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λεξικά, να διαβάσεις σχόλια. Έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνουν τον άνθρωπο δοχείο της χάρη τους. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από τον θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελλονοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχθεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο. Με την πολλή μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Γέροντα, η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από τον Θεό. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι, όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά σου στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφλια για τον Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στον Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη. Πολλές φορές δυστυχώς μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμη και τον μοναχό όταν κάνει μια εργασία. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα, για να εργάζεται στα πνευματικά. Τότε και η χαρά του θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα παράγει. Θα είναι πνευματική και θα τρέφεται, αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα ξεχνάει κανείς τον Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων: ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν τον Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ, για να ξεχνούν τον Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευχαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν. Η πολλή δουλειά και μέρημνα κοσμικοποιούν τον μοναχό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατελείωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει
να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατελείωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μία ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάλειμμα. Όταν οι πολλές εργασίες αλατωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστροχο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήρεμο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν τον μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός, με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη την ζωή, με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για την σωτηρία του και για την σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει τον Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του, και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκηταριού του και έβγαλε νερό, αγίασμα, για να πίνουν. Αργότερα ο υποτακτικός του άρχισε να κτίζει πεζούλια, κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολλή μέρημνα και παραμελούσε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβγαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε: «Αν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά». Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δεν στενοχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πήγαινατε αλλού? Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνο τα απαραίτητα? Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για επάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τον δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο, και αν μπεις αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Ω, έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε, μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο
να γριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή να επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά σας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές και κόβει την επικοινωνία μας με τον Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί, γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλον τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από τον Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Και εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας. Και τότε, με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην θεία πνευματική ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια, αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από τον Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και τον πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι, προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του και τα λοιπά και αγωνίζεται παράλληλα και για την σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, ο μοναχός θέλει αγρυπνία? Μπορεί. Θέλει νηστεία? Μπορεί. Ούτε γυναίκα ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα, το άλλο θέλει. Να αποκτήσουμε την καλή μέρημνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία των Ουρανών και αυτή να είναι η μέρημνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή την ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή,
τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς θα βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνο η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στον Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δίθεν κοντά στον Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην τον πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Και αν μία είναι γενετής μωρή, είναι ευλογία από τον Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πώς η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιον τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ τον Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχθηκε και είπε «Κύριε, ου μέλησή ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν?» Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν την Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.